Γεια χαρά σε όλους! Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10. Ξέρω καλά πως εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι είστε φοβεροί στο να λύνετε γρίφους. Όμως οι γρίφοι που καλούμαστε να λύσουμε σε αυτό το βίντεο δεν είναι απλοί γρίφοι. Είναι γρίφοι που αν μας στείλουν στην καθημερινότητα και κάνουμε κάποια λάθος κίνηση, τότε θα χάσουμε τη ζωή μας. Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μαζί 10 γρίφους ζωής ή θανάτου. Πριν δούμε όμως τους 10 γρίφους, ας λύσουμε έναν γρίφο ζωής ή θανάτου που αφορά το Android κινητό μας. Τι θα κάνεις αν το κινητό σου κολλάει συνεχώς, αν δεν φορτώνει με τίποτα τα αγαπημένα σου παιχνίδια και σου έχει σπάσει τα νεύρα? Πρώτη επιλογή. Το πετάς στον τοίχο και φτιάχνει. Δεύτερη επιλογή, το χαρίζεις στη γάτα σου. Με πολύ πολύ αγάπη λοιπόν, αυτό είναι για σένα. Δεν μου είναι χρήσιμο πια. Τρίτη επιλογή, εγκαθιστάς το Nox Cleaner, την εφαρμογή που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Σκανάρει και καθαρίζει τα περιττά αρχεία. Αδειάζει την προσωρινή μνήμη. Καθαρίζει το Android σου από ιούς. Μπορείς ακόμα να κλειδώσεις όποιες εφαρμογές θέλεις με κωδικό. Το link για να κατεβάσεις την εφαρμογή θα το βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Βρίσκεσαι στην έρημο και εδώ και αρκετές ώρες έχει τελειώσει το νερό σου. Διψάς απίστευτα. Ως εκ θαύματος βρίσκεις μια μεγάλη λακκούβα με νερό, αλλά είναι πολύ βρώμικο. Δίπλα βρίσκεις ένα σακίδιο με 3 αντικείμενα. Ποιο από όλα αυτά τα αντικείμενα θα κάνει το νερό της λακκούβας πόσιμο? Ένα κομμάτι ύφασμα, μια αλατιέρα ή ένα μπουκάλι χλωρίνη? Μπορεί να σου κάνει εντύπωση, αλλά η χλωρίνη είναι η σωστή επιλογή. Αν χρησιμοποιήσεις 2 σταγόνες για 1 λίτρο νερό, η χλωρίνη λειτουργεί ως εξαγνιστής έκτακτης ανάγκης. Αν κάποια στιγμή στη ζωή σου έρθεις αντιμέτωπος με ένα ρινόκερο, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να γλιτώσεις από την επίθεσή του? Σου δίνω 3 επιλογές. Πρώτον, τρέχεις όσο πιο γρήγορα μπορείς μακριά του. Δεύτερον, κρύβεσαι πίσω από ένα δέντρο ή ένα βράχο. Τρίτον, αποσπάς την προσοχή του, ρίχνοντας κάποια ρούχα στην αντίθετη πλευρά. Το να τρέξεις δεν θα σε σώσει, καθώς παρά το μέγεθός του ο ρινόκερος μπορεί και να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κρυφτείς, καθώς το συγκεκριμένο ζώο δεν έχει καθόλου καλή όραση. Φαντάσου ότι στέκεσαι στην κορυφή ενός βουνού και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει καταρακτοδός. Βλέπεις τριγύρω σου αστραπές και κεραυνούς. Το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να σε χτυπήσει κεραυνός. Πώς θα γλιτώσεις λοιπόν? Θα κρυφτείς κάτω από ένα δέντρο? Θα κουλουριαστείς σαν μια μπάλα στο έδαφος? Ή θα ξεκινήσεις να κατεβαίνεις στο βουνό τρέχοντας? Η τρίτη είναι η καλύτερη επιλογή, αφού κάτω από το δέντρο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις, ενώ να μείνεις εκεί πάνω κουλουριασμένος δεν θα σε βοηθήσει καθόλου. Κατέβα λοιπόν από εκεί πάνω όσο πιο γρήγορα μπορείς. Έχεις παγιδευτεί σε ένα εγκαταλειμμένο κάστρο. Όλα τα φώτα είναι κλειστά και δεν είναι κανείς μέσα. Υπάρχουν μόνο 3 πόρτες που οδηγούν έξω από το κάστρο. Στην πρώτη πόρτα όμως υπάρχουν μέσα θανατηφόρα φίδια και αράχνες. Στη δεύτερη έχει καυτή λάβα, ενώ η τρίτη πόρτα οδηγεί σε θάλασσα με θανατηφόρο ηλεκτρισμό. Ποια πόρτα θα διαλέξεις? Ναι, θα διαλέξεις την τρίτη. Αν πρόσεξες, στην αρχή σου είπα πως όλα τα φώτα είναι κλειστά και πως το κάστρο είναι εγκαταλειμμένο, οπότε οι πιθανότητες να λειτουργεί ο θανατηφόρος ηλεκτρισμός είναι ελάχιστες. Είναι βράδυ και εσύ μαζί με 2 φίλους σου αποφασίσατε να μπείτε στο στοιχειωμένο κάστρο της περιοχής σας για να γελάσετε. Περνάτε αρκετά καλά, ώσπου ακούτε μια τρομακτική φωνή να σας λέει: είστε εγκλωβισμένοι στο αιματηρό αυτό κάστρο. Υπάρχουν 4 μόνο πόρτες και για να βγείτε από εδώ ζωντανοί πρέπει να διαλέξετε μόνο μία. Θα σας δώσω μόνο ένα όπλο με μια μόνο σφαίρα που μπορεί να σκοτώσει οποιοδήποτε ζώο.
Αν ανοίξετε την πρώτη πόρτα, θα βρείτε μια μανιασμένη πυρκαγιά. Στη δεύτερη πόρτα θα βρείτε δύο δράκους να βγάζουν φλόγες από το στόμα και να είναι έτοιμοι να σας κάνουν στάχτη. Στην τρίτη πόρτα σας περιμένει ένα αδιφάγο λιοντάρι και ένας λύκος που μόνο φιλικός δεν είναι. Πίσω από την τέταρτη πόρτα υπάρχει μια πισίνα με πεινασμένους καρχαρίες. Τι θα διαλέξεις? Αν διάλεξες την τρίτη πόρτα, μπράβο! Αν το λιοντάρι πεινάσει, θα φάει τον λύκο, οπότε εσύ ανοίγεις την τρίτη πόρτα και σκοτώνεις το λιοντάρι με τη μία σφαίρα που έχεις. Τώρα, σε έχει απαγάγει ένας τρελός επιστήμονας που θέλει να κάνει αδιανόητα πειράματα πάνω σου. Σου λέει πως για να ελευθερωθείς πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις πόρτες. Πίσω από την πρώτη υπάρχουν αισθητήρες κίνησης που αν σε ανιχνεύσουν θα παγώσεις τη στιγμή από υγρό άζωτο. Πίσω από τη δεύτερη πόρτα θα σε συναντήσει ένας τρελός κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε 382 ανθρώπους το 1836. Πίσω από την τρίτη πόρτα θα βρεις ένα δωμάτιο γεμάτο με θανατηφόρο οξύ. Η επιλογή είναι δύσκολη. Ποια πόρτα θα διαλέξεις? Αν πρόσεξες καλά όσα είπα, θα άκουσες πως ο κατασυρωή δολοφόνος σκότωσε τα θύματά του το 1836. Οπότε, αν ανοίξεις τη δεύτερη πόρτα, το μόνο που θα βρεις θα είναι ένα σκελετός. Βρίσκεσαι στην έρημο και συνειδητοποιείς πως σου έχει τελειώσει το νερό. Εδώ και αρκετή ώρα περπατάς και δεν έχεις πιει ούτε σταγόνα. Τώρα είσαι σε μια περιοχή με 4 πηγές νερού. Το να πιεις όμως νερό από το λάθος σημείο μπορεί να είναι θανατηφόρο. Η πρώτη σου επιλογή είναι να πιεις θαλασσινό νερό. Η δεύτερη είναι να πιεις από μια καθαρή λίμνη με στάσιμο νερό. Η τρίτη επιλογή είναι νερό από χωματώδες ριάκι. Και η τέταρτη επιλογή είναι νερό από έναν κάκτο. Ελπίζω να μην διάλεξες το θαλασσινό νερό. Το συγκεκριμένο νερό θα σε αφυδατώσει χειρότερα. Ενώ το νερό από την φαινομενικά καθαρή λίμνη μόνο καθαρό δεν είναι, καθώς το στάσιμο νερό είναι πηγή βακτηρίων και μικροοργανισμών. Το νερό από τον κάκτο έχει βλαβερά χημικά που έχουν πολλά είδη κάκτων. Η καλύτερη επιλογή είναι να πιεις από το ριάκι. Ακόμα και αν φαίνεται πολύ βρώμικο, το τρεχούμενο νερό είναι το πιο ασφαλές από τις 4 επιλογές. Ένα μεγάλο και πολύ άγριο σκυλί σε έχει κολλήσει σε μια γωνιά. Σε κοιτάζει άγρια και σου γαυγίζει. Τι κάνεις? Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μείνεις ακίνητος. Μην το κοιτάς στα μάτια, μην τρέξεις, μην φωνάξεις. Μείνε ακίνητος, σφίξε τα χέρια σου σε γροθιά για να προστατεύσεις τα δάχτυλά σου και βάλε τα πίσω από το σβέρκο σου. Το μόνο που μπορείς να φωνάξεις με βαθιά και σταθερή φωνή είναι ένα όχι. Αποφάσισες να κάνεις ομαδική ελεύθερη πτώση. Καθώς πέφτεις από το αεροπλάνο και βρίσκεσαι στον αέρα, συνειδητοποιείς πως δεν ανοίγει το αλεξίπτωτό σου. Τι κάνεις? Κουλουριάζεσαι σαν μια μπάλα για να προστατέψεις το κεφάλι σου? Προσπαθείς να ανοίξεις το εφεδρικό αλεξίπτωτό? Ή κάνεις μια μανούβρα προς κάποιον άλλον που πέφτει και έχει ανοίξει το αλεξίπτωτό του και τον γραπώνεις? Η σωστή απάντηση είναι ξεκάθαρη. Μόνο το εφεδρικό αλεξίπτωτο εγγυάται πως θα σώσει τη ζωή σου. Φαντάσου πως είσαι παγιδευμένος σε ένα δωμάτιο που σιγά σιγά γεμίζει με νερό. Κοιτάς τριγύρω και βλέπεις πως δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις το νερό ή να βγεις από το δωμάτιο. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα. Σε 5 λεπτά θα έρθουν να σε σώσουν και μένουν 2 λεπτά μόνο ώσπου το δωμάτιο να γεμίσει με νερό στο ταβάνι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσεις την ανάσα σου για 3 λεπτά. Το μόνο που έχεις είναι ένα καλαμάκι, ένα σκοινί και ένα σκουβάς. Ένα από αυτά τα 3 αντικείμενα μπορεί να σε βοηθήσει να κερδίσεις αυτά τα 3 λεπτά και να σωθείς. Ποιο από τα 3 είναι? Αν διάλεξες τον κουβά, είναι σωστό. Αν τον αναποδογυρίσεις και τον βάλεις στο κεφάλι σου, θα έχεις λίγο χώρο με αέρα, ο οποίος θα σου χαρίσει αυτά τα 3 λεπτά. Μπορέσατε να απαντήσετε σωστά σε όλους τους γρίφους?
ξέρετε κάποιον άλλον παρόμοιο γρίφο που θα μπορούσε να μπει σε αυτό το βίντεο? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, όπου εκεί ανεβάζω πολλά και διάφορα πράγματα από την καθημερινότητά μου και επίσης εκεί θα μαθαίνετε νέα για τα νέα βίντεο που θα ανεβούν. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.